Κάθε εβδομάδα ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέπτεται ένα εστιατόριο που αντιμετωπίζει προβλήματα και έχει ζητήσει τη βοήθειά του. Πόσα κουβέρ τη μέρα? Είναι δύο, τέσσερα. Άρα μηδέν. Είσαστε πιο πολύ εσείς που είστε μέσα στο μαγαζί. Πραγματικότητα. Τον κόσμο. Αποστολή του να δώσει νέα πνοή στην επιχείρηση με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Αυτή είναι μερίδα γουρουνίσια. Με συγχωρείς πάρα πολύ, είναι κόσμος που βλέπει αυτό το πράγμα και δεν το τρώει. Έχει μόνο 4 ημέρες για να τα καταφέρει. Θα μπορέσει να πείσει την ιδιοκτήτρια και το προσωπικό ότι το μεζεδοπολείο δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα? Ο κολοκυθακευτές μου στοιχίζει 10 ευρώ αυτό το πράγμα. Άρα 10 αυτό το διαιρούμε για τις μερίδες και βλέπουμε πόσο πρέπει να πουλήσουμε. Δεν το έχεις κάνει ποτέ? Στο σέρβις εγώ ξέρω τι κάνω. Μπροστά. Ποιος είναι όμως ο Έκτορας Μποτρίνης? Πρόκειται για έναν από τους καλύτερους και πιο δημιουργικούς σεφ της Ελλάδας. Τα εστιατόρια του στην Κέρκυρα και τη Θεσσαλονίκη αποτελούν πόλο έλξης για τους γκουρμέ όλης της χώρας. Και τα πιάτα του αναγάγουν τη γαστρονομία σε τέχνη. Από το 2003 βραβεύεται κάθε χρόνο από τον έγκριτο διαγωνισμό των Χρυσών Σκούφων, ενώ έχει αποσπάσει 3 φορές τον τίτλο του καλύτερου σεφ. Αυτή την εβδομάδα ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέπτεται ένα μεζεδοπολείο στην Ηλίουπολη. Η 47χρονη Βασιλική αποφάσισε να ασχοληθεί με το χώρο της εστίασης λόγω της μεγάλης της αγάπης για τη μαγειρική. Μαγειρεύω από 12 ετών. Απλά δεν είχα μαγαζί. Η ιδιοκτήτρια αναβάθμισε το λατζιέρι του μεζεδοπολείου σε ψίστη. Επειδή είχε πολύ διάθεση να μάθει. Είναι προαγωγή. Πού εντοπίζονται όμως τα μεγαλύτερα προβλήματα? Στην απότομη συμπεριφορά της κόρης της απέναντι στους πελάτες? Θα προλάβουμε τις δουλειές μας, δηλαδή πώς το λέτε? Προλάβετε, αλλιώς μην βγαίνουμε σε εστιατόρια, δεν είναι? Στην άσχημη ψυχολογία της Βασιλικής λόγω των προσωπικών της προβλημάτων? Είχα χρέη πάρα πολλά και δεν μπορούσα να φυσικά να το φτιάξω από την αρχή, ας πούμε, μόνη μου, πλέον πάλι γιατί μου δίνει η τράπεζα. Ή στην άγνοιά της ακόμη και για τα βασικά σχετικά με τη λειτουργία ενός εστιατορίου. Μου θυμίζει το ελληνικό κράτος. Λίγο. Μάλλον χρειάζεται τον Strauss-Kahn για να βάλει τάξη. Για να βελτιωθεί η κατάσταση πρέπει όλοι να γίνουν περισσότερο επαγγελματίες. Θα καταφέρει ο Έκτορας Μποτρίνη να σώσει το εστιατόριο? Εφιάλτη στην κουζίνα. Η Ηλιούπολη γνώρισε μεγάλη αστική ανάπτυξη τις δεκαετίες του 30 και του 40 και πλέον είναι ένα από τα μεγαλύτερα προάστια της Αθήνας με περίπου 80.000 κατοίκους. Το μεζεδοπολείο της Βασιλικής λειτουργεί τα τελευταία 4 χρόνια. Η μεγάλη της αγάπη για τη μαγειρική την όθησε στο να ανοίξει την επιχείρηση, αλλά δεν μπορεί να τη βοηθήσει τώρα που ο κόσμος έχει λιγοστέψει αισθητά. Καλημέρα! Γεια σας! Καλώς το λέω! Καλημέρα! Έχουμε συμβουλίο! Εσύ είσαι μαγείρισα και ιδιοκτήτρια. Εγώ είμαι. Πώς λένε? Βασιλική. Βασιλική. Εγώ είμαι η Αμαλία. Πάλι και είμαι η κόρη της. Κώστας. Να είσαι καλά. Χαρικά που σας είδα. Καθίστε. Λοιπόν, καθίστε, παρακαλώ. Ωραία, τώρα έχεις δει στα μαύρα, ε. Και έβαλε και το αυτό σαν θερμόμετρο είναι. Για πες μου λοιπόν. Εγώ σε κάλεσα τώρα. Εσύ με τι ασχολείσαι στο μαγαζί? Παίρνω παραγγελίες, κοιτάω αν χρειάζεται κάτι ο κόσμος, ναι. Στην κουζίνα ποιος είναι? Εγώ και ο βοηθός μου, ο οποίος Χουσέιν είχε ξεκινήσει, ήταν λατζέρης μου, αλλά επειδή είχε πολύ διάθεση να μάθει, τον είδα, ναι, βεβαίως, τον είδα ότι είχε διάθεση. Έχει δουλειά? Τώρα έχουμε Σαββατοκύριακα, καθημερινές είναι αρκετά μειωμένα. Δηλαδή πόσα κουβέρτη μέρα? Με δύο, τέσσερα. Άρα μηδέν. Είστε πιο πολύ εσείς που είστε μέσα στο μαγαζί. Πραγματικότητα. Από τον κόσμο. Ήταν μια δουλειά που ξέρεις από πριν ή... Μαγειρεύω από 12 ετών. Έχεις ταλέντο δηλαδή. Πώς αποφάσισες να ανοίξεις εστιατόριο? Άλλο να μαγειρεύεις σπίτι σου και άλλο να το κάνεις επαγγελματικά. Έχω δουλέψει και σε γραμματιακή υποστήριξη, έχω φτιάξει και βιτρίνες, έχω φτιάξει ανθοδετικές. Πάρα πολλές δουλειές. Απλά δεν είχα μαγαζί, δεν είχα ανοίξει μαγαζί. Το έχεις φτιάξει με δικά σου χρήματα, έχεις πάρει δάνεια? Έχω πάρει πολλά δάνεια. Είμαι μέχρι εδώ που λέμε. Δουλεύετε με κόσμο της περιοχής ή έρχονται από παντού? Έχουμε και επώνυμους πελάτες. Και πολιτικούς και στο αυτοχώρο της τηλεόρασης. Στις τέχνες δηλαδή θα σου πούμε. Ναι, στις τέχνες και των γραμμάτων. Έχω πάρει κάτι για σένα, Έκτορα, και θα ήθελα να στο δώσω. Είναι ένα δωράκι. Δώσε τη στα φώτα σου. Δώσε τη στα φώτα σου. Πρόσεξε, μη σε αλλάξω τα φώτα. Όχι, μη στα δώσω. Ελπίζω πως όχι. Σας ευχαριστώ πολύ. Το μενού ποιος το φτιάξε? Εγώ. Προσπαθώ να είναι όλα χειροποίητα και αυτό είναι. Όλα εδώ είναι φτιαγμένα από εσάς. Είναι φτιαγμένα από εμένα. Εκεί είναι λίγο, ότι είναι πολύ μεγάλος ο κατάλογος. Και παράπονα από τον κόσμο είχατε? Για το φαγητό ποτέ. Για πάντα, το πάντα είχαμε ότι λίγο καθυστερούν κάποια πραγματάκια. Υπάρχει αλλά μια πίεση. Σε γενικές γραμμές υπάρχει πίεση. Λοιπόν, θα δω τον κατάλογο, θα πούμε μετά. Δεν χρειάστηκε πολλή ώρα ώστε ο Έκτορας να εντοπίσει το πρώτο πρόβλημα. Κατάσταση. Από κατάλογο.
Στην κουζίνα το άγχος αυξάνεται. Δεν πιστεύω να μου το τρομοκράτησε και σηκώθηκε και φύγει, έτσι. Δεν μου φύγει και δεν θα τον δει, όχι, όχι. Μας είπε ότι οι πελάτες της είναι πολιτικοί και άνθρωποι της τέχνης. Για τους πολιτικούς καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να τους πειράξει και πολύ αυτό χάλι, γιατί έτσι έχουν καταδύσει και την ελληνική οικονομία. Μαύρο χάλι. Σίγουρα θα πει για τον κατάλογο. Ναι. Τα πιάτα σου είναι άψογα, μη σε νοιάζει, δεν σε πειράζει κανένας. Κρατικά, ψαρικά, μακαρόνια, σπαγκέτι και τις Παναγιάς στα μάτια. Διαβάζω την αρχή, φτάνω στο τέλος και έχω ξεχάσει τι υπάρχει μέσα. Τζατζίκι με τσαχπινιά. Μάλλον το φέρνω από την κουζίνα, ντυμένη χανουμάκια. Ποιος ξέρει. Θα καταφέρει το σέρβις να φτιάξει την εικόνα που έχει σχηματίσει ο Έκτορας λόγω του μπερδεμένου μενού και των παράξενων πιάτων. Κάτι. Τι μαγειρευτά έχουμε. Έχουμε λαχανοτολμάδες, έχουμε μακαρόνια με κόκορα κρασάτο, μακαρόνι χοντρό. Και έχουμε και μοσχαράκι κοκκινιστό με οτιδήποτε, δηλαδή θέλετε πατάτε τηγανητή. Θα μου φέρεις τον κόκορα λοιπόν. Βεβαίως. Είναι και σπεσιαλιτέ μας. Έχετε ψητές σαρδέλες καλυσμένες. Ναι. Ωραία. Τι έχεις ψητό. Έχουμε και μπριζόλα. Ναι. Έχουμε όλα τα ψητά. Εσύ κόλλησες την μπριζόλα όμως, άρα δεν ξέρεις. Δεν θες να κοιτάξεις μήπως. Ή θες να γράψεις. Όχι, όχι. Αν θέλεις φέρε διαφορετικό σβήσε και βάλε. Τώρα και μπιφτέκι. Ωραία. Λοιπόν, θα μου φέρεις μια μπριζόλα. Ναι. Και ένα κοτόπουλο σχάρας. Το κοτόπουλο το θέλετε με σος παρμεζάνας. Έχετε σος παρμεζάνας. Mm-hmm. Να σας φέρω και τα πιταράκια και τα μιλιώτικα. Φέρω και τα πιταράκια. Mm. Και ένα διορθωτικό, όποιος ξέρει. Γιατί βλέπω είναι παιχνίδι αυτό που αλλάζετε. Τα αφήνω εδώ, τα λέμε μετά. Έγινε. Βλέπουμε πώς έχουν αλλοιωθεί τα πράγματα με τον καιρό. Ένα κοτόπουλο σε σχάρα. Ήρθε από δίπλα και λέει, να σας βάλω και σως παρμεζάνα. Ποιος ο λόγος, τι φταίει το κακόμερο το κοτοπουλάκι. Κόκορα κρασάτο, ψητές σαρδέλες, κοτόπουλο με σως παρμεζάνα. Και του πρότεινα και τα πιταράκια, αλλά έχουμε ένα θέμα. Τι θέμα. Τι θέμα μου ζήτησε διορθωτικό. Τι διορθωτικό. Μάλιστα, είναι αυτό που σας έλεγα. Και ο χώρος είναι στο ίδιο μοτίβο με τον κατάλογο. Ένα αχταρμάς, αστέρια, μπάλες, ναργιλέδες. Το μόνο που δεν ξέρω να αλλάξουν είναι το τζάμι που είναι και σπασμένο. Μπέσει και στο κεφάλι κανός ανθρώπου και τον σκοτώσει. Στην κουζίνα τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλύτερα, αφού μία παραγγελία αρκεί για να φανεί ότι δεν υπάρχει οργάνωση. Η ποδιά γράφει, δώσε τη στα φώτα σου. Εγώ νομίζω ότι η συγκεκριμένη κυρία δεν χρειάζεται φώτα, χρειάζεται προβολή στο Ολυμπιακού Σταδίου. Άντε, καλά, εντάξει, τι άντε. Τι γίνεται. Περίμενε, μισό λεπτό. Άντε, όμως, γιατί δεν θα μας πει τώρα. Είμαι ο μόνος πελάτης και περιμένω πάνω από 45 λεπτά. Δεν φαντάζομαι τι θα γίνεται όταν είναι το μαγαζί να γεμάτο. Θα περιμένω μια εβδομάδα. Έλα λίγο. Μαλίτσα, βλέπεις ότι δουλεύω. Είπα εγώ ότι κάθεστε. Υπομονή. Τις πατάτες, Χουσέι. Έλα, δεν μπορώ να κατέβω κάτω και να με κοιτάει. Τώρα, αγάπη μου, τώρα, μισό λεπτό. Τελικά, μετά από αρκετή ώρα, όλα έτοιμα. Έλα. Έτοιμα. Όλα εκεί. Okay. Ο Κώστας, εκτός από την παραγγελία, πρέπει να πάει και το διορθωτικό που ζήτησε ο σεφ μας. Τι έγινε. Ήρθα. Τον εσουλουπώσαμε τον συγχωρεμένο. Όλα καλά. Όλα καλά. Δουλεύεις καιρό εδώ. Αρκετό. Πριν. Την ίδια δουλειά. Όχι εδώ πάνω. Κοκορές, έχω δουλέψει. Τι είναι, ερεινόκερος. Κοκορές. Κρασάτος, ε. Αυτή είναι μερίδα για λιοντάρι. Λιοντάρι, ε. Ναι. Ζητήσατε αυτό εδώ. Ευχαριστώ. Αυτό στο για μετά. Για μετά αυτό. Κοίταξε, εγώ δεν έχω ξαναδεί πάντως παρμεζάνα τριμμένη έτσι. Αυτή είναι flakes. Το έχω πει. Προσπαθώ κάποια πράγματα να τα διορθώσω, γιατί εγώ θέλω πάντα να είμαι άψογος και όπως βλέπετε έχω το παραδοσιακό, το παλιό το στυλ. GG όπως λέμε. GG, ναι. Εντάξει. Καλή όρεξη. Να είσαι καλά. Είναι τουλάχιστον το φαγητό αντάξιο της αναμονής. Ξεκινάμε με τη σαρδέλα. Φιλέτο. Λίγο ανάλατη, μέτρια. Ο λιοντάρι τρώει. Είδε τη μερίδα με κόκορα και μου λέει αυτό δεν είναι για μένα, αυτό είναι για λιοντάρι. Ζητήσαμε ένα κοτόπουλο ψητό στη σχάρα και μας είπαν το θέλουμε με παρμεζάνα. Και ήρθε ένα κοτόπουλο, αυτό το άσπρο πράγμα επάνω που θυμίζει κόλλα και λέει ότι είναι σως παρμεζάνας. Okay. Όλα τα πιάτα ίδια καρνιτούρα. Τίποτε το ιδιαίτερο. Αλμυρό, σκληρό, φαντασία, μηδέν. Σε λίγο, πώς θα αντιδράσει το προσωπικό στην κριτική του Έκτορα Μποτρίνη. Εκεί το βλέπεις μερίδα και
10 μωσέ αυτό το πράγμα εδώ, μισό κιλό. Δεν βλέπεις αυτό το πράγμα. Αυτό στην εποχή των παγετών το δίνανε, μέσα στις πηγές. Γιατί, να πάει αυτός, να ευχαριστηθεί. Ο σεφ μας ανακαλύπτει ότι τα προβλήματα του εστιατορίου είναι βαθύτερα. Στη ζωή μου έχω παλέψει πάρα πολύ. Αυτό το μαγάζι με κάθισε λίγο. Το σέρβις χάνει τον έλεγχο. Να τρώτε στο σπίτι σας ένα κόκορα, ο οποίος κόκορας είναι αλανιάρης, αν γνωρίζετε τι σημαίνει. Ο αλανιάρης, ο κόκορας είναι πάντα πιο σκληρό. Χωριό είμαι. Και εγώ. Γνωρίζω. Εφιάλτη στην κουζίνα. Εφιάλτη στην κουζίνα. Ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέφτηκε το μεζεδοπολείο της Βασιλικής στην Ηλιούπολη. Αρχικά, ο σεφ μας διαπίστωσε βασικές αδυναμίες στο φαγητό. Τίποτα το ιδιαίτερο. Αλμυρό, σκληρό, φαντασία, μηδέν. Θα έχει καλύτερη γεύση το δεύτερο πιάτο. Τα μακαρόνια είναι άνοστα, έχουν μια γεύση από βούτυρο και μια ξυνήλα από ντομάτα. Το πιάτο αυτό δεν έχει καμία φινέτσα. Είναι σαν το έχουν πετάξει μέσα στο πιάτο. Σαν να θέλουν να το ξεφορτωθούν. Εδώ είναι το διορθωτικό, τι το ήθελε. Του το έδωσα, λέω, παραγγείλατε και αυτό. Μου λέει, άστο αυτό για μετά. Εδώ που γράφει κόκορας κρασάτος, να σβήσουμε την τιμή και δίπλα να γράψουμε κόκορας κρασάτος για δύο. Πού είναι τα πιάτα. Κανονίστε τώρα, θα χωρίσω. Έλα, μαλλιά, μην τα ρίξουμε από τώρα. Περίμενα, μας τα ρίξει και ο Μποτρίνη. Κανονίστε να χωρίζω. Κάτσε, μην μας ακούει κιόλας. Εγώ νομίζω είναι ώρα να πάμε μέσα με όλα αυτά. Τι έγινε, πάρτι μας και έχουμε. Ναι. Καπελάκια, λέω, χρώματα. Σωστό. Ζω Χουσέιν, ε. Δεν ξέρω να το μαγείρεψες εσύ αυτό. Όχι, εγώ το μαγείρεψα. Τα μαγείρεψες. Θα σε ρωτήσω κάτι, γιατί τα φλέγεις τα βάζεις έτσι. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Εδώ, πέστε μας για το πιάτο εδώ. Εγώ σου λέω γι' αυτό, από εδώ ξεκινάμε. Ουσιαστικά εντάξει, ήταν ένα θεσματάκι, φαντάζομαι. Το κάνετε επίτηδες, το συνηθίζετε ή έγινε σήμερα τυχαία. Έγινε τυχαία. Έγινε τυχαία. Αυτές οι γκουμούτσες, 7 κιλά πάνω σε ένα πιάτο, για ποιο λόγο. Εγώ βασικά το κάνω για να ευχαριστηθεί ο κόσμος. Εσύ τι έχεις, μαγαζί ή φιλανθρωπικό ίδρυμα. Ποιος ο λόγος αυτό το πράγμα τόσο πολύ. Πρέπει να ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή η γαρνιτούρα που είναι τα μακαρόνια πρέπει να είναι λιγότερη από το προφορά σου. Καταλαβαίνεις, απλά ένα συνοδευτικό. Γιατί πιο μικρά, κύριε Έκτορα, τα κομμάτια. Εκεί το βλέπεις, μερίδα γυναίκα μου, σε αυτό το πράγμα εδώ, μισό κιλό. Το βλέπεις αυτό το πράγμα. Αυτό στην εποχή των παγετών το δίνανε, μέσα στις πηγές. Γιατί, να πάει αυτό, να ευχαριστηθεί. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που τρώει αυτό το πιάτο μόνος του και να έχει πάει κορευτικό. Ναι, αλλά πάνε σε άλλα μαγαζιά είναι η μερίδα μικρή. Ενώ εδώ πέρα έχει μια μερίδα αξιοπρεπέστατη. Αυτή δεν είναι μερίδα. Αξιοπρεπέστατη. Αυτή είναι μερίδα γουρουνίσια. Με συγχωρείς πάρα πολύ, είναι κόσμος που βλέπει αυτό το πράγμα και δεν το τρώει. Εσύ αυτή τη στιγμή έχεις ένα μαγαζί. Έχεις πάρει δάνεια. Θέλεις να βγάλεις λεφτά. Από αυτά τα οποία τα μπαίνεις μέσα. Φοβάμαι ότι μην του φάνει λίγο. Μην αισθανθεί ότι. Α! Αν ο άνθρωπος φάει αυτό το πράγμα ή έχει την ταινία, ή αν το φάει θα πάει για πλήση στο μάχο μετά. Από ό,τι βλέπω, δόξα τω Θεώ, είσαστε οικογένεια και είσαι όλη μέρα εδώ. Δεν πρέπει να βγάλεις χρήματα. Από αυτό το κοτόπουλο αυτή τη στιγμή δεν βγάζεις μία. Βλέπεις τον κόπο σου το βράδυ, τον βλέπεις όταν πηγαίνεις στο ταμείο. Όχι, δεν το βλέπω. Ωραία, από τη στιγμή που δεν το βλέπεις, πρέπει ορισμένα πράγματα να αλλάξουν. Ποιος ο λόγος δηλαδή έχεις μπλέξει όλες τις κουζίνες, κόκορα κρασάτο, κοτόπουλο παρμεζάνα, όλα αυτά. Δεν κάνω υπάρχει λόγος. Για να ικανοποιήσω τους πελάτες, δεν θέλω να πούνε να φάνε ψάρι, αν φάνε ψάρι. Αυτοί που θέλουν να τρώνε. Εγώ αύριο θέλω λαγό, θα μου φέρεις λαγό. Και αν και τη στιγμή που είμαι στο τραπέζι θέλω ριζότο, θα μου φτιάξεις ριζότο παρόλο που το έχεις στο μενού. Το έχω φτιάξει, ναι. Άρα με λίγα λόγια ξέρεις τα πάντα από μαγειρική. Δεν θα έλεγα ότι ξέρω τα πάντα, απλά προσπαθώ. Προσπαθείς, αλλά δεν γίνεται έτσι. Ένα εστιατόριο έχει μια ταυτότητα, έχει μια φιλοσοφία και προσπαθεί να δώσει στους πελάτες του ό,τι καλύτερο φτιάχνει. Αυτά τα δύο κομμάτια κοτόπουλο στη γεύση δεν έχουν καμία σχέση με τα μακαρόνια. Είναι σαν αυτό να έχει φτιαχτεί αλλιώς και αυτό να έχει φτιαχτεί αλλιώς. Μα έχει φτιαχτεί αλλιώς. Τα δουλεύω μαζί με τη σάλτσα του κόκορα τέλος πάντων και μετά ρίχνω τον κόκορα από πάνω. Θα πρέπει να έχεις πιο πολύ σάλτσα από το κοτόπουλο το κρασάτο για να μπορέσει να δέσει τα μακαρόνια σου. Και κάτι άλλο. Κοιτάζει τη λεπτομέρεια, κοιτάζει τα πάντα. Αυτό το πράγμα τι είναι. Πάρε ένα χαρτί Α4 καλύτερα και γράφε τα στο χέρι. Το μόνο σωστό που έχει ξέρει τι είναι, η καθαριότητα. Πώς θα αντιδράσει η αμαλία στην ετοιμιγωρία του σεφ μας. Έπρεπε δηλαδή να φτάσουμε εδώ για να γίνει όλο αυτό. Να σου απαντήσω. Απάντησε. Τι να πω εγώ στον κόσμο, δηλαδή. Ότι δεν έχω. Τελείωσε. Τι είναι δηλαδή. Όπου πας δηλαδή υπάρχουν τα πάντα. Δεν σε καταλαβαίνω δηλαδή τώρα. Δεν μπορείς να πεις ότι έχω αυτά, αυτά και αυτά και τέλος. Κάτσε λοιπόν και κάνε και φτιάξε και κουράσου εδώ μέσα για το τίποτα, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί ο καθένας ό,τι σου ζητάει επιτόπου να κάσει επιτόπου να βάζει τα τηγάνια και φόρτσα. Από μένα δεν τα ακούει, όσες φορές και να σου το πω. Επιτέλους ήρθε και τη τα είπε να μπει μια τάξη και να. Πλέον δεν είναι ίδρυμα εδώ πέρα να καθόμαστε να ταΐζουμε τον κόσμο τσάμπα. Το εστιατόριο λέγεται ηλιόγερμα. Και το μόνο σίγουρο είναι πως αν δεν αλλάξουν τακτική,
σύντομα θα δύσει. Δεύτερη ημέρα και ο σεφ μας θέλει να μάθει εάν το εστιατόριο είναι γνωστό στην περιοχή. Γνωρίζετε το εστιατόριο της Βασιλικής που είναι 100 μέτρα πιο πάνω? Όχι. Να είσαι καλά. Βασιλικής. Βασιλικής. Όχι. Έχεις πάει ποτέ για φαγητό? Όχι. Γενικά στην περιοχή που τρως? Γενικά στην περιοχή τρώω σπίτι μου. Οι κυρίες έχουν δυσκολέψει πολύ. Ο κόσμος μετράει τα χρήματά του και για να βγει κάποιος πρέπει το εστιατόριο να πουλάει κάτι εξαιρετικό. Κάτι διαφορετικό από τους άλλους για να μπορέσει να προσελκύσει τον κόσμο. Πράγμα που η Βασιλική, νομίζω, δεν κάνει. Ούτε καν διαφημίζει το μαγαζί της. Αλλά τα προβλήματα δεν σταματούν εδώ. Τα δύο άτομα του σέρβις δεν φαίνεται να συμφωνούν σε τίποτα. Όχι έτσι. Γιατί? Μπροστά. Έτσι. Γιατί μπροστά. Είναι το πρόβλημα, ρε Κώστα, πάει αλλά, μπροστά. Αλλά, δεν μπορεί να θέλει. Ναι, ναι. Έτσι είναι το κανονικό. Έλα, το ρε, κανονικό. Μην το... Μπροστά πάει η αλατιέρα, πίσω οι χαρτοπετσέτες. Mm. Στο σέρβις, εγώ ξέρω τι κάνω. Μπροστά. Η Αμαλία φαίνεται ένα αδιάλακτο άτομο. Ο σεφ μας έμαθε ότι συχνά διαφωνεί ανοιχτά και με πελάτες. Κάτι που θεωρεί ανεπίτρεπτο. Γι' αυτό το λόγο κάλεσε ένα φίλο του κρυφά προκειμένου να δοκιμάσει την Αμαλία. Οκ, θα σου στείλω τη διεύθυνση με μήνυμα. Σε περιμένω. Γεια. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται? Καλά. Μια χαρά. Τι έγινε? Κανείς, καλά είσαι? Νωρίς σε βλέπω, ναι, κάθε μέρα αυτό. Κάθε μέρα αυτό. Δηλαδή δοκιμάσαι. Σχεδόν. Πριν έρθω εδώ, σταμάτησα στην πλατεία κάτω. Και ρώτησα για το μαγαζί. Οι μισοί δεν το ξέρανε. Και επί το πλείστον, ο κόσμος δεν βγαίνει πλέον γιατί τα λεφτά του είναι πολύ μετρημένα. Πρέπει το μαγαζί να αξίζει όλα τα λεφτά του. Αυτό το χώρο ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ να το φτιάξω, Έκτορα. Πουλάω το σπίτι μου. Τι το πουλάς στο σπίτι σου, δηλαδή? Το πουλάω για να μπορέσω να ξαναπεξέλθω όταν το χρεώνω. Και από τότε με πήραν τα παιδιά μου μαζί τους, η κόρη μου με το γαμπρό μου και μείναμε μαζί. Έχω πολύ καλά παιδιά, δεν το συζητάω. Με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να σταθώ στα πόδια μου. Η κόρη μου φέρνει τις παντόφλες το πρωί. Έχει το ντουζ έτοιμο, όλα έτοιμα. Ποια είναι η πιο δύσκολη στιγμή που πέρασες, για πες? Όταν κάει και το μαγαζί μου. Έγινε κάτι μέσα στην κουζίνα, με αποτέλεσμα κάει και το μαγαζί. Σας ευχαριστώ πολύ. Και με βοήθησαν όλοι, γιατί είχα χρέη πάρα πολλά και δεν μπορούσα να φυσικά να το φτιάξω από την αρχή, ας πούμε, μόνη μου, πλέον πάλι, γιατί μου δίνει και τράπεζα. Στη ζωή μου έχω παλέψει πάρα πολύ. Ωραία, άρα... Πάρα πολύ, έχω δουλέψει πάρα πολύ, ώρες ολοκλήρες. Για να μπορέσω να φέρω τα παιδιά μου, να μεγαλώσω τα παιδιά μου, γιατί μόνη μου, από 27 χρόνια έχω χωρίσει, τα παντρέψω. Αυτό το μαγάζι με κάθισε λίγο. Από εδώ και πέρα πρέπει να κάνουμε πράξεις. Πρέπει να κάνουμε πράξεις. Σας έχω και την ποδίτσα σας εφόρα. Ωραία, να μου τη θες. Έχω δώσει μεγάλον αγώνα στη ζωή μου για αυτά τα παιδιά, για να τα μεγαλώσω, για να μπορέσω να φτιάξω αυτή την επιχείρηση, να τα βγάλω εις πέρας. Όταν μιλάω για αυτά τα προβλήματα, δεν το παλεύω. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Τι είναι αυτά, ναι. Κολοκυθάκια για κολοκυθακευτέ. Αναγκάζομαι και τρίβω πολλά κολοκύθια για να μπορέσω να φτιάξω κάποια ποσότητα κολοκυθακευτέ, η οποία να είναι. Τα χρεώνεις παραπάνω. Όχι. Λοιπόν, πάλι μέσα. Δυστυχώς. Μου θυμίζεις το ελληνικό κράτος. Μάλλον χρειάζεται τον Στρος-Καν για να βάλει τάξη. Ο Έκτορας πρέπει να μάθει στη Βασιλική τα βασικά για τη διαχείριση της επιχείρησης, ώστε να μην χάνει διαρκώς χρήματα. Δεν έχεις πάρει χαρτί και μολύβι να πεις. Ένα μάτσο άνηθο, μηδέν τόσο. Ένα κιλό κολοκύθι, τόσο. Τρία αυγά, τόσο. Φέτα, τόσο. Λάδι, τόσο. Αυτός, τόσο. Προσωπικό ρεύμα, τόσο. Μου βγαίνει ο κολοκυθακευτής που μου στοιχίζει 10 ευρώ αυτό το πράγμα. Άρα 10 αυτό το ότι διαιρούμε για τις μερίδες και βλέπουμε πόσο πρέπει να πουλήσουμε. Δεν το έχεις κάνει ποτέ? Όχι. Και πώς θα καταλάβεις πόσο πρέπει να πουλήσεις? Δηλαδή τι κάνεις, πας αγοράζεις. Ναι. Ο πελάτης σου δίνει τα λεφτά και μετά σε αυτό που κάνεις τι είναι? Πληρώνεις την εφορία, πληρώνεις ένα, πληρώνεις τον άλλο το ρεύμα και τι σου μένει? Τίποτα, απολύτως. Πριν ο φίλος του Έκτορα φτάσει για να δοκιμάσει το σέρβις, ένα ζευγάρι από τη γειτονιά αποφασίζει να γευματίσει στις Βασιλικής. Να προμοτάρεις το μαγαζί σου. Το να κάθεσαι όλη μέρα εδώ και να μου κάνεις κολοκυθακευτέδες και να μου σταμπάρεις μπλούζες και όλα αυτά φτιάχνει τη διάθεση αλλά δεν φτιάχνει την τσέπη. Πρέπει να το κυνηγήσεις. Αν δεν κυνηγήσεις το μαγαζί σου, ο πελάτης, άντε να έρθει κάποιος φίλος όπως αγαπάει. Από εκεί και πέρα έχει 5.000 επιλογές, 50.000 επιλογές στην Αθήνα. Ακούγεται ξανά, δεν ξέρετε τι έχουμε. Ναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχει τόσα πολλά που πρέπει κάτι να. Είναι πολλά, ναι, για να σας ευχαριστήσουμε. Γι' αυτό να έχετε ποικιλία. Έχουμε την παραγγελία. Οκ. Τι έχει? Ωραία. Έχουμε σαλάτα ρόκα, ντομάτα παρμεζάνα, μοσχαράκι με μακαρόνι, λουκάνικο, ψητό, πλευρό τους. Οκ. Ξέρεις.
Επιτέλους ο Έγκορας θα διαπιστώσει πώς η κουζίνα χειρίζεται μια απλή παραγγελία για δύο άτομα. Αυτή είναι βινεγκρέτ μπαλσάμικο. Ναι. Έχεις δοκιμάσει ποτέ να βάλεις λίγο μπαλσάμικο μου, καλό μπαλσάμικο? Πιπέρι? Όχι, δεν το έχω κάνει. Συνήθως βάζω και βινεγκρέτ. Μάλιστα. Συνήθως. Θα δυσκολέψουν άραγε τα πράγματα τώρα που έφτασε και ο φίλος του Έκτορα με παρέα. Δύο κόκκινα κρασάν, δύο μερίδες. Κι άλλη παραγγελία. Έλα. Έλα ο καλός ο κόσμος. Έχουμε μία σαλάτα λιόγερμα, δύο κόκορες με μακαρόνινι. Κόκορακι δεν έχω, αγάπη. Δεν έχει. Κόκορα, όχι. Γιατί δεν έχεις, ρε παιδί μου? Δεν έφτιαξε σήμερα κόκορα. Πώς γίνεται τώρα αυτό? Τι σημαίνει δεν έχεις? Θα πάω στο πελάτη τώρα κάτω. Θα αφήσει, αγάπη μου, δεν έχω κόκορα με μακαρόνι. Εγώ θα γίνω ρεζιλή τώρα κάτω. Γιατί, αγάπη μου, θα γίνεις ρεζιλή? Μα γιατί δεν μου είπες ότι δεν έχεις κόκορα με μακαρόνι? Γιατί με ρώτησες, ας πούμε, αν έχω κόκορα, με ρώτησες? Θα πεις δεν έχω. Θα έπρεπε. Η κουζίνα να ενημερώσει το σέρβις από την αρχή. Ποιο είναι το έλλειμμα? Λευσέκτορα, δεν έχει ενημερώσει. Έλα, αγάπη μου, προχώρα. Βασικά, πριν ανοίξει η κουζίνα έρχεται σε συνεννόηση με το σέρβις. Ποιες είναι οι ελλείψεις? Συγγνώμη, ο κόκορας δεν έχουμε σήμερα. Πιάτο ημέρας έχουμε μόνο λαχανοντολμάδες και μοσχαράκι δοκιμιστό. Μοσχαράκι δοκιμιστό? Ναι. Ωραία. Με τι θέλω να δώσει το μοσχαράκι? Μακαρόνι. Σκέπασε το για να βράσει πιο γρήγορα. Έχεις βάλει αλάτι? Όχι ακόμη. Μόλις βράσει το βάζω. Εδώ είναι η διορθωμένη παραγγελία. Okay. Η σαλάτα την βάλετε? Μοσχαράκι μακούς. Ναι, αγάπη μου. Δύο μοσχαράκια με μακαρόνια. Ναι, καμάρι. Αυτό είναι έτοιμο? Τι πράγμα είναι αυτό? Πέτασε, αυτό είναι έτοιμο? Έβαλες τον μπαλσάμικο πάνω και έφυγε. Ναι. Αλάτι πιπέρι έχεις βάλει? Όχι. Την ώρα που οι πελάτες ως συνήθως περιμένουν, στην κουζίνα διεξάγεται debate για τα θετικά και τα αρνητικά του αλατιού. Δεν βάζω αλάτι γιατί μπορεί κάποιοι να είναι αλλεργικοί στο αλάτι. Αλλεργικοί στο αλάτι. Δεν ξέρω. Μπορεί. Λοιπόν, βάλε λίγο αλατάκι. Η σαλάτα πρέπει να είναι νόστιμη. Okay. Λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι. Όποιος έχει πρόβλημα, νομίζω, θα το λέει. Θα το λέει, ναι. Συνήθως. Ωραία, το λένε. Πάμε. Ναι, σωστά. Και ενώ στην κουζίνα παραδίδονται βασικά μαθήματα μαγειρικής, οι πελάτες ακόμα περιμένουν φαγητό. Ο φίλος του Έκτορα είναι εδώ για να διαπιστώσει αν η Αμαλία χάνει εύκολα την ψυχραιμία της. Ήρθε άραγε η ώρα? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Γιατί έχει περάσει η ώρα, γι' αυτό. Ναι. Ξέρετε, τα πιάτα μας είναι χειροποίητα, δεν είναι. Τώρα φτιάχνουμε fast food, βέβαια, όλα. Το πάνε, επιτόπου, όλα. Γι' αυτό είναι λίγο. Εντάξει, έχει πολύ καθυστέρηση. Έχει πολύ καθυστέρηση. Είναι χειροποίητα. Ό,τι χειροποίητο καθυστερεί. Θα κάνουμε ακόμα. Έτσι δεν είναι? Αλλιώς τρώμε, παίρνουμε κάτι fast food έτοιμο, το παίρνουμε στην πλάτη και φεύγουμε. Εδώ τα φτιάχνει όλα μόνη της. Όχι, σε άλλα μαγαζιά που πας που είναι χειροποίητα και με δύο παρέες ειδικά, φέρνουν 20 λεπτά, 25, μισή ώρα. Θα το κοντεύω μια ώρα. Τα πάντα είναι χειροποίητα εδώ. Τα πάντα. Και γίνονται επιτόπου. Θα προλάβουμε τις δουλειές μας, δηλαδή, πώς το λέτε? Δεν προλάβετε, αλλιώς μην βγαίνουμε σε εστιατόρια, έτσι δεν είναι? Πολλές φορές η απόγνωση οδηγεί σε δημιουργικές ιδέες. Τελευταία φορά. Σολάδα στο σπίτι, έρχεστε. Μια χαρά. Και ένα κρεμμύδι. Και κρεμμύδι και απ' όλα. Και κρασί από την Κρήτη. Τέτοια ώρα είχα πάει στην Παλιοκαστρίτσα και είχα έρθει. Πες μου ότι είναι έτοιμο να το πάρω τώρα. Έχω έτοιμη σαλάτα. Γιατί δεν με φωνάζεις? Εντάξει, μισό λεπτό. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πάρε σαλάτα. Περίμενε, μισό λεπτό. Δεν έχεις βάλει κουταλοπύρουνο στην άλλη σαλατέλα? Θα μπορούσε τα κουταλοπύρουνα να τα έχει εκεί μπροστά, όπω περνάνε να τα παίρνουν από μόνοι του πάνω από τα δίνει εσύ. Διπλή δουλειά κάνει. Σωστά. Σωστά. Ό,τι και να πείτε, κύριε Έκτορα, δεν έχετε δίκιο. Τόση ώρα για αυτό το πράγμα. Εντάξει, κύριε Σταμάκη, τι έχουμε. Εδώ είναι η σαλάτα ηλιόγερμα. Θα μπορούσε να ζεσταίνει το μοσχαράκι. Ενώ κάνει του λαθρομάδε. Το μοσχαράκι, το ζεσταίνει. Ναι. Ωραία, τώρα τι άλλο ψάχνει? Το μούλτι, βασικά. Κουσένη, πού είσαι βάλει το μουλτί? Μουλτί, πού είσαι μουλτί? Μουλτί. Όλα είναι επί τόπου. Και αυτό είναι. Συγγνώμη, εγγύημα. Εσείς αυτή την πατάτα τη βλέπετε επί τόπου? Είναι επί τόπου. Δηλαδή αυτή η πατάτα. Είναι φρέσκες 100% οι πατάτες. 1000% μπορώ να πω. Βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο γι' αυτό. Ωραία. Καλή όρεξη. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Δεν γίνεται. Να ξέρω όλο ότι είναι φρέσκο, ότι έχει πάει η μητέρα μου, τα έχει ψωνίσει με τα χέρια της, με όλα. Και να μου λέει άλλη, είναι λέει πατάτα δύο ημερών. Όχι, κοπελιά, δεν είναι δύο ημερών. Θέλει πιο πολύ ώρα βράση. Μιλάμε τώρα για ελληνικό φαγητό.
φαγητό, μιλάμε για σπιτικό φαγητό και μιλάμε για επιτόπου όπως τρώτε στο σπίτι σας. Δεν τρώτε κάτι άλλο, εισαγόμενο ή κάτι το οποίο ας πούμε δεν είναι, είναι ντόπιο το κρέας του. Γι' αυτό και είναι έτσι. Όπως όταν τρώτε στο σπίτι σας ένα κόκορα, ο οποίος κόκορας είναι αλανιάρης, αν γνωρίζετε τι σημαίνει, ο αλανιάρης ο κόκορας είναι πάντα πιο σκληρό. Από χωριό είμαι. Και εγώ. Γνωρίζω. Μα εγώ ήρθα σε εστιατόριο, δεν ήρθα στο σπίτι μου. Φυσικά ήρθατε σε εστιατόριο. Η πολιτική του εστιατορίου είναι το φαγητό, είναι σπιτικό. Μάλιστα. Καταλάβατε, αυτή είναι η πολιτική μας. Μπορείτε να πάτε κι άλλο, βέβαια. Να είστε σίγουροι. Ήρθε η ώρα για τον σεφ μας να ακούσει την εμπειρία του φίλου του. Κάνα παράπονο. Το σέρβις λίγο επιθετικό μου φάνηκε για πόμακρο. Εντάξει, θα τα φτιάξω. Κοπέλα, δεν ξέρω κάτι, παίζεται με αυτό. Καλά, λοιπόν. Σ' αφήνω να τελειώσεις. Εντάξει. Το φαγητό τουλάχιστον είναι φτιαγμένο με μεράκι. Θα τα πω μετά. Εντάξει. Πρέπει πια η Αμαλία να μάθει τις βασικές αρχές συμπεριφοράς προς τους πελάτες. Λοιπόν, βασική αρχή. Ό,τι και να σου λένε, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι αποσύρεις το πιάτο από μπροστά και πηγαίνεις στην κουζίνα. Δεν μπαίνεις στη διαδικασία να απολογηθείς πρώτον, καταλάβεις για πράγματα που δεν γνωρίζεις. Συμφωνώ. Απλά και εγώ είμαι λίγο πιεσμένη. Και η μάνα σου το ίδιο και δυσκολεύεις την κατάσταση. Το ξέρω. Πρέπει το ξέρω. Να χαλαρώσουμε όλοι. Απλά πιέστηκα πάρα πολύ και όλο αυτό το άγχος μητέρας με το οικονομικό μου έχει βγει και εμένα και. Γενικά έχω φορτιστεί. Λοιπόν, τώρα θα τα πούμε αύριο, τα υπόλοιπα. Mm. Αύριο θα έρθει ένα συνεργείο να ξεκινήσει να βάψει λίγο το μαγαζί, να το σουλουπώσει. Mm. Φροντίστε να είναι το μαγαζί ανοιχτό και ελάτε να με βρείτε κάτω στην πλατεία. Εντάξει, όλοι όμως. Από εδώ και στο εξής πιστεύω οτιδήποτε πρόβλημα θα έχω και έναν άλλον άνθρωπο που θα μπορώ να τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω Εκτοράκο, μπορείς να με βοηθήσεις αυτό το πράγμα. Δώσε μου τη συμβουλή σου. Ο φίλος του Έκτορα τάραξε τα νερά, αναδεικνύοντας την αδυναμία της Αμαλίας να διαχειριστεί μια δύσκολη κατάσταση. Σήμερα είναι η μέρα αλλαγών, τόσο για το εστιατόριο, όσο και για την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει η Βασιλική και το προσωπικό της. Τι έγινε? Εδώ όμως είσαι. Ήρθες δειμένος σήμερα σαν να σε... Τι να σου πω. Κρύο. Λοιπόν. Ήρθαμε εδώ στο κρύο για να ξελαμπικάρει λίγο το μυαλό σου. Πιάζεται. Καταλαβαίνω την κατάσταση που περνάς. Το θέμα όμως είναι ότι δεν βλέπεις άλλο μπροστά σου. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Έχεις χάσει την μπάλα. Είναι αδιανόητο το μαγαζί να δουλεύει και να μην ξέρει τι χρωστάει, να μην ξέρει τι πουλάει και τι αγοράζει. Ακόμη και ένας αγράμματος θα πάρει μια λαδόκολα και θα πει: αγοράζω το κοτόπουλο 10 ευρώ. Για 4 επί τόσο πρέπει να το πουλά αυτό. Εσύ δεν ξέρεις. Βάζεις μια τιμή στην τύχη. Εσύ έχεις χάσει την προσωπική σου ζωή και είσαι όλη μέρα στο μαγαζί και προσπαθείς να βοηθήσεις, αλλά δεν φτάνει αυτό. Έχουν σπάσει τα νεύρα σου, βρεις τον κόσμο, τους πελάτες πρέπει να τους σεβόμαστε. Ξέρεις, Δέκτορα, πόσο πιεσμένη όμως είμαι κι εγώ. Χθες, οι δύο που ήρθαν ήταν φίλοι μου. Αν δεν ήταν φίλοι μου, θα είχαν φύγει και θα σε είχαν δυσφημίσει. Προσπαθώ να τα μεταφέρω στην Αμαλία. Αλλά η Αμαλία μερικές φορές νευριάζει. Ναι, αλλά αυτό δεν μπορεί ακριβώς. Να επιβάλλεις συνέχεια τη δική σου γνώμη και με τον τρόπο που όχι, το λες. Όχι, δεν επιβάλλω. Σου λέω ότι έτσι τη δική σου άποψη δεν την έχεις όμως μπροστά στον πελάτη. Όταν γνωρίζει, Δέκτορα, μια διαδικασία που γίνεται στην κουζίνα σου μέσα και γνωρίζει ένα πράγμα, ένα πιάτο, μπορεί ο άλλος να έρθει να σου πει ότι δεν είναι έτσι και δεν είναι έτσι και να. Και σε ποιος είσαι που θα κρίνεις πώς είναι το πιάτο. Δεν μπορεί να μου πει όμως ότι είναι παγιάτικο να γνωρίζει ότι μπορεί να είναι φρέσκο εκείνη την ώρα. Ίσως έχει δώσει αυτή την αίσθηση στο φαγητό. Εδώ λες από μόνη σου ότι περιμένει μισή ώρα. Ένα μακαρόνι όταν περιμένει μισή ώρα στο πάσο έχει γίνει λάστιχο, έχει γίνει λάσπη, φεντόνα. Από εδώ και πέρα, ο πιο αυστηρός κριτής πρέπει να είστε εσείς. Το μενού σου, πολύ πιο μικρό, τι είναι αυτό το πράγμα. Έρχεται ο πελάτης περνά απ' έξω και σου λέει θέλω ριζότο, βάζει ριζότο. Έρχεται ο άλλος και σου λέει θέλω κεμπάπ, βάζει κεμπάπ. Τι είναι αυτό το πράγμα. Μαγαζί είναι αυτό, δεν είναι μπουκάλο. Καλώς εσύ, έχεις δουλέψει επαγγελματίας όλα. Πρέπει από εδώ και πέρα να την παίρνει, να την βγάλει έξω. Και να τις γνωρίσεις τους πελάτες που έρχονται συνέχεια. Τα λέω, Έκτορα, αυτά. Τα προσωπική λέω. Επαφή. Α, το... είναι κάτω. Αυτό το πράγμα σκοτώνει. Καταλαβαίνεις, να αισθάνεται σαν οικογένεια. Αυτό μου το λέγανε την αρχή. Κατέβα κάτω. Εγώ με πιένε, ήθελα να είμαι στην κουζίνα, μην τυχόν και γίνει και κάτι στην κουζίνα. Και μην τυχόν και μην τυχόν. Και τις έλεγα ότι τα πιάτα σου, άμα θες και να τα μαγειρεύεις και να τα κάνεις έτσι, φάτα μόνη σου. Το θέμα είναι να έρθει ο πελάτης και να τα φάει. Και να είσαι κάτω και να του πεις, έλα εδώ, σ' άρεσε, δεν σ' άρεσε, τι έγινε και να έχεις την οπτική επαφή όλου του δικού σου μαγαζιού εσύ, όχι μόνο της κουζίνας, αλλά και κάτω και για μένα. Θα σου πω κάτι πολύ βασικό. Δουλεύεις μόνο Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή. Ωραία. Εγώ σου προτείνω Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη κλείστο. Το μαγαζί δεν επιβιώνει με 8 μέρες τη εβδομάδα. Εσύ έχεις προσπαθήσει, είσαι καλός. Ακούς. Έχεις έναν άνθρωπο που μπορεί να σε βοηθήσει. Ο μάστορας εδώ έχει εμπειρία. Ανθρώπους που σε αγαπάνε. Έχεις από εδώ και πέρα στο χέρι σου. Κάθε μέρα κλείνουν πολλά μαγαζιά. Εύχομαι να το βάλεις καλά στο μυαλό σου για να μην είσαι άλλο από αυτά που θα κλείσει. Και δεν σου κάνω πλάκα. Ωραία. Στο χέρι σου είναι, δουλεύεις σκληρά, δούλεψε σωστά λοιπόν. Από μένα. Ωραία. Αυτά είναι τα καλύτερα. Λοιπόν, εμείς οι δύο πάμε για ψώνια, εσύ στο μαγαζί, δουλειά. Πάμε. Έγινε. Φύγαμε, φύγαμε. Σε λίγο, ο Έκτορας Μποτρίνη θέλει να διδάξει τη Βασιλική σεβασμό για τα υλικά. Εσένα αυτός είναι μια μερίδα.
Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και το προσωπικό θέλει να κάνει κάτι για να ευχαριστήσει το σεφ. Εφιάλτη στην κουζίνα. Εφιάλτη στην κουζίνα. Ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέφθηκε ένα μεζεδοπωλείο στην Ηλιούπολη. Μαγειρεύω από 12 ετών. Απλά δεν είχα μαγαζί. Διαπίστωσε πως η αγάπη της Βασιλικής δεν αρκεί για τη σωστή λειτουργία της επιχείρησης. Είναι αδιανόητο μαγαζί να δουλεύει και να μην ξέρει τι χρωστάει, να μην ξέρει τι πουλάει και τι αγοράζει. Καλημέρα. Γεια σου, Έκτορα. Καλά. Καλά, καλά, μια χαρά. Γεια σας. Γεια σας. Από εδώ είναι η εκκλησή μας, περάστε να διαλέξετε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κοίταξε, αυτό είναι πολύ ωραία έξω. Ναι, πολύ ωραία. Κόρη, μου έδωσε με ποδιά που έγραφε εδώ στα φώτα σου. Ναι. Ορίστε, όσα φώτα θέλεις. Αυτά είναι πολύ ωραία. Ναι. Και ενώ στο εστιατόριο οι εργασίες προχωρούν, ο Έκτορας Μποτρίνη θέλει να βάλει τη Βασιλική σε έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης. Καλημέρα, Τάσο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλά. Λοιπόν, καλά. Έφερα τη Βασιλική να τη δείξω τη φάρμα. Χάρηκα πολύ, Τάσο. Επίσης. Έχει πολλά πράγματα εδώ. Α, μάλιστα. Για να καταλάβεις πόσο σημαντικά είναι τα υλικά στην κουζίνα. Τους κάνω μια βόλτα, έτσι. Δεν σε πειράζει. Ό,τι χρειαστείτε. Πάω και στις σκότες. Βεβαίως, βεβαίως, πίσω. Είναι πολύ βασικό να ξέρεις από πού έρχονται τα προϊόντα σου, τι τρώνε και επιπλέον να ξέρεις να διαλέγεις. Για να κάνεις ένα εστιατόριο διαφορετικό από τους άλλους. Η Βασιλική πρέπει να καταλάβει ότι με τις τεράστιες μερίδες της δεν σπαταλάει μόνο χρήματα, αλλά και καλά υλικά. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Έκτορα το πιάσα. Εσένα αυτός είναι μια μερίδα. Ο Έκτορας με έφερε εδώ για να επιλέξω υλικά, αλλά εγώ πιστεύω ότι με έφερε εδώ για να μου φτιάξει ψυχολογία και τα έχει καταφέρει τέλεια. Please. Thank you. Πάπα κρύο. Βαγγέλη, γεια σου. Καλά. Όλα καλά. Ευχαριστώ και χαρά. Ωραία ήταν. Τα υλικά που σας ζήτησα, τα φέρατε. Όλα επάνω, έτοιμα, σας περιμένουμε. Ωραία, πάμε να μαγειρέψουμε εμείς. Φύγαμε, φύγαμε, φύγαμε. Τι έγινε, Χουσέιν? Καλά, καλά, εσύ. Ό,τι μας είπε ο Έκτορας σήμερα, είναι για καλό μας. Μην στεναχωριέσαι καθόλου, όλα θα πάνε καλά. Μην αναχώνεσαι καθόλου. Καλά, πώς πάει. Καλά πάμε. Δεν σε πιάνω από το γάντι, μην αλλάξεις κι άλλο. Εντάξει. Εντάξει, καλά. Okay. Λοιπόν, α, ήρθανε κι αυτά, ε. Ναι. Λοιπόν, κοίτα. Wow. Πάρε. Είναι πολύ καλά. Α, φανταστικά. Ωραία, είναι, αυτά είναι οικολογικά, ναι, ξέρω τι λιτικάνια είναι. Τα ξέρεις. Πολύ καλά, ναι, τα ξέρω. Ωραία. Κεραμικά, κεραμικά είναι αυτά. Πρόσεξε τι θα κάνουμε. Βάλει να τηγάνει στη φωτιά. Οκ. Okay. Κοίταξε με. Λοιπόν, το κοτόπουλο τι κάνουμε τώρα. Θέλω να το περάσεις από τη φωτιά, ναι. Να καούν οι τρίχες και μετά θέλω να το σκουπίσεις. Ωραία. Βάλει λοιπόν okay. Το τηγάνι στη φωτιά εσύ. Αφού ξέρεις και ανοίγεις φύλλο, τότε δεν θα δυσκολευτείς καθόλου να ανοίξεις φύλλο από πυλό. Λοιπόν, όπως θέλω μόνο από κάτω να βάλεις μία λαδόκολλα για να μην κολλήσει. Πάμε. Okay. Λοιπόν, τα λεμονόφυλά μας είναι εδώ. Ωραία. Και εδώ είναι η λαδόκολλα. Okay. Πάρε πλάστη και προχώρα. Έφυγα. Συγγνώμη. Εντάξει, το κάψαμε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Έτσι, μπράβο. Πολύ καλά. Πήγαινε βάλε και σκούφο για τα μαλλιά σου, γιατί έχουν πέσει μέσα στα πρόσωπα. Τα γάντια μας μαράνανε. Έλατε, σωστό και αυτό. Μια χαρά. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, okay. Προχωράμε. Κοίταξε. Πάμε. Εδώ βάζουμε. Λεμονόφυλλα. Τα οποία τα έχουμε απλά πλύνει. Τα πλένουμε πολύ καλά. Ωραία. Εδώ. Okay. Πολύ ωραία. Ναι. Φέρε το κοτόπουλο. Αλάτι. Mm-hmm. Αλάτι πολύ. Σώσε την κοιλιά. Δώσ' το. Πολύ καλά. Okay. Πολύ καλά. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, προχωράμε. Αμέσως. Λεμονί. Μετά. Πρόσεχε τώρα. Πολύ ζεστό τηγάνι. Mm-hmm. Και ξεκινάς και μουρωδείς το κοτόπουλο από τις δύο μεριές. Να πάρει κρούστα, χρώμα. Καλά, το σοτάρι. Το γυρίζουμε. Λοιπόν, γίνεται πολύ ωραία σούπα. Ριζωμός. Εντάξει. Μη μου είσαι αγχωμένη, μου αγχώνεσαι, γιατί. Γιατί μου την έχεις πει τόσες μέρες με το θέμα χρόνου. Καημένη, έχω άγχος. Βάζουμε. Ναι. Λεμόνι, ζουμίκι. Ζουμάκι, λεμόνι, του δίνουμε στιγμιά. Δεντρολίβανο. Ναι. Ορίστε. Μέσα εδώ. Ναι. Λεμονόφυλλα.
Λοιπόν, κοίταξε με. Εκτορά μου έτοιμη είναι. Βάζουμε το κοτόπουλο πάνω από τον πυλό. Με το πράσινο προς τα κάτω. Ναι. Πάντα. Κοίτα. Και σκεπάζουμε το κοτόπουλό μας. Εντάξει. Ναι. Γύρω-γύρω, ναι. Γύρω-γύρω. Παίρνεις το φίλο σου. Κοίτα. Έλα. Πάς το. Θέλουμε τη μία. Και σίγουρα τα λεμονόφυλλα. Πρόσεξε. Θέλει πάτημα καλό. Κόβουμε. Εδώ και εδώ. Okay. Κάνεις μια τρύπα στη μέση και κάνεις μια καμινάδα. Mm. Γιατί αυτό θα κλείσει αεροστεγός και να έχει από κάπου να δει ο ατμός, γιατί θα σκάσει. Λοιπόν, παίρνω το ψάκι. Ορίστε. Οκ. Okay. Έχουμε ντύσει το κοτόπουλό μας, που θα μπει στο φούρνο. Εντάξει. Okay. Σε δυνατό φούρνο, έτσι. Δυνατός φούρνος, να σφίξει, mm-hmm. να θωρακιστεί και, μετά και να ψηθεί στον ατμό. Okay. Λοιπόν, πάμε στο φούρνο. Ο φούρνος πρέπει να είναι ζεστός, 180-200 βαθμούς. Οκ, εντάξει, κατάλαβα. Yeah. Ευχαριστώ, Έκτορα. Ο Έκτορας είναι απίστευτος. Του έχω τυφλή εμπιστοσύνη. Κάθε μέρα βγάζει κάτι καινούριο σε μένα. Πιστεύω ότι αύριο θα τα πάμε τέλεια μαζί. Θα καταφέρουμε. Το να αγαπάς τη δουλειά σου είναι σημαντικό. Όταν είσαι επαγγελματίας όμως, αυτό δεν φτάνει. Χρειάζεται τεχνογνωσία και εξειδίκευση. Πράγμα που η Βασιλική δεν έχει. Γι' αυτό χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμη, αν θέλει να κρατήσει την επιχείρηση της ανοιχτή. Η ιδιοκτήτρια αυτού του μεζεδοπολίου στην Ηλιούπολη αντιμετωπίζει μέρα με την ημέρα δραματική μείωση στην πελατεία της. Ο σεφ μας διαπίστωσε από την πρώτη στιγμή την έλλειψη τεχνογνωσίας και οργάνωσης στην επιχείρηση. Πώς θα εξελιχθεί η τέταρτη και πιο σημαντική μέρα? Σήμερα απαιτείται σκληρή δουλειά και οργάνωση από όλους, αφού σε λίγες ώρες το εστιατόριο θα ξανανοίξει με το καινούριο μενού. Παιδιά, κάνει λίγο κρύο. Γεια σας, παιδιά. Κρύο, Τι γίνεται. Τι κάνουμε. Καλά. Κάνει κρύο. Πάμε να μαζέψουμε Πάμε κόσμο. Να μαζέψουμε ελάτε. Κόσμο. Καλημέρα. Το κρύο είναι τσουχτερό. Κανείς δεν εμφανίζεται. Καινούρια υλικά παραδίδονται για την ανακαίνιση του εστιατορίου. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα εσύ? Καλά, καλά. Τρεις μέρες εδώ που είσαι, καλά τα λες. Τι να λέω. Να σου πω, λέω. Την ελληνική οικονομία πώς τη βλέπεις? Ωραία. Μπράβο. Έλα, Κώστα, όρμα. Πού να όρμησω, θα πω. Στον δρόμο. Ένα μεζέ. Ένα μεζέ για το μαγαζί επάνω, όποτε θέλετε. Πάνω στην Ηλιούπολη. Στην αστυνομικά. Εντάξει. Σταμάτε. Γεια σας. Γεια σας. Να σας κεράσουμε ένα λιγάκι. Ένα μεζεδάκι και θα σας περιμένουμε το βράδυ. Αστυνομικά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Κι εγώ θα φέρω πινιακό. Γεια σου. Τι κάνεις? Γεια σας. Θα πάρεις ένα μεζεδάκι, θα έρθεις σήμερα το βράδυ να φας επάνω. Εδώ, αν μπορώ. Πάνω στα αστυνομικά, να φας τα καινούργια του Έκτορα. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Πόσο γεμίζεις μέσα, γυναίκα μου? Με 40... 40 τόσο. Ωραία, φτιάξε 25. Σωστός. Μην τα πετάξουμε κιόλας, λέει σωστό και αυτό. Λοιπόν, παιδιά! Παιδιά! Δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, σταματήστε, κατεβείτε, τρώμε. Και φύγαμε. Μην μείνετε κιόλα. Έλα, και πάμε να φύγουμε. Δεν βλέπω τίποτα. Πάρτε, όχι, όλα δικά σου. Γεια σα. Καλώ τι παιδί μου. Έκτορα, δυστυχώ δεν μα βοήθησε πάρα πολύ καιρό. Σε βλέπω όμως να γελάς. Εγώ δεν γελάω καθόλου. Τι να κάνω. Δεν είχαμε καθόλου καλό καιρό. Δεν είχαμε καθόλου άτομα. Ήταν πολύ λίγα. Τα φάγαμε τελικά μόνοι μας. Τα φάγατε μόνοι σας. Σε χαρακτήρια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, άκουσα τι θα κάνετε. Ναι. Θα πάρετε τηλέφωνο όλους τους γνωστούς σας, όλους τους πελάτες, να έρθουν απόψε να δοκιμάσουν τα καινούργια φαγητά. Ναι. Αλλά πρέπει να φτιάξετε και το μαγαζί. Ναι. Πήγαινε κάτω λοιπόν, πάρε και τον Κώστα και ξεκινήστε δουλειά. Πάμε. Έγινε. Εσύ τι, πού πας? Σήμερα ανοίγουμε με τα καινούργια πιάτα του κυρίου Έκτορα. Βεβαίως, βεβαίως. Με όλη την οικογένεια, φυσικά. Θα σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
Η αποστολή απέτυχε να μαζέψω κόσμο για το μαγαζί, λόγω καιρού. Αλλά έχω κάνει τα αδύνατα δυνατά, έχω πάρει ό,τι τηλέφωνα μπορούσα. Και έτσι ελπίζω το βράδυ να είμαστε γεμάτοι. Ο Κώστας με την Αμαλία συνεργάζονται αρμονικά για να ολοκληρώσουν τις αλλαγές στη σάλα. Η τελική ευθεία έχει φτάσει και η επιτυχία της απόψινής βραδιάς θα κριθεί στη λεπτομέρεια. Με τη βοήθεια του σεφ μας, ο χώρος του εστιατορίου μεταμορφώθηκε. Η παλιά σάλα πρόδιδε μια προχειρότητα. Πλέον δημιουργήθηκε ένα ζεστό περιβάλλον και το μεζεδοπολείο της Βασιλικής απέκτησε ταυτότητα. Έστεισα όλο το μαγαζί. Έδειξα και στην Αμαλία πώς τα στρώνουμε και πώς τα φτιάχνουμε. Πάω να βάλω τη γραβάτα μου, το μπουκάμισάκι μου και να έρθω να υποδεχτώ τον κόσμο που πιστεύω ότι απόψε θα είναι πολύ. Θα εμφανιστούν άραγε αρκετοί πελάτες. Γεια σας! Γεια σας! Καλησπέρα! Τι γίνεται? Καθίστε! Περάστε! Κοίταξε, θα βάλουμε σούπα, παρμεζάνα, λάδι τελευταία στιγμή και λίγο πιπεράκι. Οκ. Και φεύγει. Ήρθα. Τι έγινε? Σας έχω δύο ευχάριστα. Ήρθε κόσμος. Ναι. Και καινούργιος τιμοκατάλογος. Καινούργιος κατάλογος. Λοιπόν, μικρός. Ναι. Εντάξει, κατανοητός, καθαρός. Κοίταξε, ό,τι θες να γράφεις, θα το γράφεις δίπλα με μολύβι και θα το σβήνεις. Τελείωσε. Εντάξει, τέλος. Διορθωτικό. Διορθωτικό. Πέταξε το. Κοίταξε κατάλογος τώρα. Όλο αυτό είναι αυτό. Θα αρέσει το φαγητό στον κόσμο και θα σερβιριστεί εγκαίρως. Έχουμε σούπα λαχανικών μέσα σε στρογγυλό κολοκύθι, κρουτόν από σκόρδο, κρουασάν από πάπρικα. Πολύ καλό πιάτο για τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Όπως λέμε, κρύο καιρός για δύο. Δες πως αλλάζει γρήγορα πάλι. Τις γεμάτες εδώ. Έλα, περίμενε, περίμενε. Ο σερβιτόρος θα ξεκινήσει από εδώ και θα έρθει εκεί. Πάμε. Σωστό. Έλα σερβις, πάμε, σούπες. Έλα, όψι, μας έπεσε ένα κουρασανάκι, περίμενε. Δεν πειράζει, θα το φτιάξουμε πάλι. Πάμε. Το πρώτο πιάτο σερβίρεται άμεσα. Ο Κώστας και η Αμαλία χωρίς φωνές κινούνται σε γρήγορους ρυθμούς για να εξυπηρετήσουν όλους τους πελάτες. Και έχουμε μία σαλάτα, κρύα, με ζεστή σφολιάτα, μπέικον, μανιτάρια και παρμεζάνα, εντάξει. Τέλειο. Ζεστό, κρύο, ό,τι πρέπει. Τέλειο. Έχει αντιθέσεις, προσούτο, χρώμα, ντομάτα. Όλα, τέλειο. Είμαστε να τα δώσεις, πάμε. Έφυγες. Πάμε, προχωράμε και τα άλλα όμως. Πάτα το μέσα, πάτα το μέσα. Ναι, το πατάμε τη κουτάλα. Ωραία, πάτα το όμως, να φεύγει, ναι. Να σπάει. Κοτόπουλο ψημένο στον πυλό με λεμονόφυλλα. Θα πας μπροστά στους πελάτες, θα το σπάσεις σιγά σιγά. Δεν πειράζει αυτό, αυτό. Θα βγάλεις λίγο, θα τους δώσεις να το μυρίσουν, θα το φέρεις πίσω να το κόψουμε, να βάλουμε και τη σάλτσα. Εντάξει. Okay. Σε όλα έτσι κάνουμε, πάμε. Πάμε. Το κοτόπουλο στον πυλό δεν είναι κάτι που μπορείς να γευτείς οπουδήποτε. Τι έγινε, το σπάσε το κοτόπουλο. Μυρίστε λίγο. Έχει πολύ ωραίο άρωμα. Τα κατάφερε να κάνουμε το σταυρό μας. Φοβερό. Από. Έχουν μείνει κατενθουσιασμένοι όλοι. Ναι, όλοι. Για να δούμε. Μπράβο. Λοιπόν, άκουσε με. Βγάλε τον πυλό, πάμε. Βγάλε τον πυλό από εκεί, να βγάλω το κοτόπουλο. Εδώ είναι ένα βήμα πίσω στην παράδοση. Η σάλτσα είναι φτιαγμένη από λεμόνι, κονιάκ και μπαχαρικά. Και δίπλα ένα μπολ με πατάτες chips. Αυτό μόνο δεν ανακυκλώνεται στην κουζίνα. Όλα τα άλλα. Τα κόκαλα όλα, σαλτσούλες, τα πάντα, εντάξει, να το θυμάσαι. Τέλος. Τέρμα οι μεγάλες μερίδες. Τέρμα όλα. Σωστές μερίδες. Τέλος. Πολύ όπως δουλειά. Τέλειος. Οκ, ευχαριστώ πολύ. Πολύ. Να τον προσέχεις, είναι καλός. Είναι καλός. Και εσύ να προσέχεις, αυτή είναι καλή. Ναι. Καταρχήν, πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν όλα υπέροχα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά δεν φεύγεις ακόμα. Όχι, πάω να αλλάξω. Σου έχουμε και μία έκκληση. Ωραία, αλλάζω και έρχομαι κάτω. Έγινε. Απόψε όλα τα πιάτα που δοκιμάσαμε ήταν υπέροχα. Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν το κοτόπουλο στον πυλό, το οποίο μας χουμύριζε λεμόνι. Και αυτό πραγματικά είναι ένας καλός λόγος για να έρθουμε πολλές φορές σε αυτό το μαγαζί. Μαχαίρια βγήκαν στο γυαλί.
αυτό. Λοιπόν, τι να σου πω, πάντα τέτοια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Η Βασιλική έχει κάνει τραγικά λάθη και έχει φτάσει στο χείλος της καταστροφής. Ελπίζω αυτές τις μέρες μόνο να κατάλαβε ότι η ζωή δεν είναι χόμπι. Πάμε να ανέβουμε, πάμε. Πρώτη φορά στη ζωή μου γνώρισα έναν άνθρωπο που με βοήθησε τόσο πολύ. Τώρα ξέρω ότι οποιαδήποτε στιγμή, όταν το χρειαστώ, θα είναι δίπλα μου. Τρεις εβδομάδες μετά, ο χώρος του εστιατορίου είναι ζεστός και φιλόξενος, όπως την τελευταία μέρα που έφυγε ο σεφ μας. Η Βασιλική με τον Χουσέιν εργάζονται με περισσότερη σύνεση στην κουζίνα. Βλέπω τη μητέρα μου, οι μερίδες της είναι πάρα πολύ καλές. Καμιά φορά βέβαια, λίγο παραπάνω το γεμίζει το πιατάκι, αλλά είμαι εγώ από πίσω που την επαναφέρω. Έκτορα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια που προσέφερες. Τα φαγητά σου έχουν θράψει, ιδιαίτερα το κοτόπουλο στον πυλό με τα λεμονόφυλλα. Ελπίζω να μην χαθούμε. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλα. Φαίνεται τελικά πως με τη σωστή οργάνωση η Βασιλική αρχίζει και βάζει σε τάξη την επιχείρησή της. Εάν η Αμαλία τη στηρίξει σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα, η ελπίδα για την σωτηρία του εστιατορίου της θα παραμείνει ζωντανή. Στο επόμενο επεισόδιο, ένα μεζεδοπολείο στον Γκάζι έχει ζητήσει τη βοήθεια του Έκτορα Μποτρίνη. Η 30χρονη ιδιοκτήτριά του είχε κρεπερί όταν αποφάσισε ότι ήταν ντεμοντέ. Εσείς θεωρείτε ότι κάνετε κάτι λάθος? Δεν ξέρω. Κάτι σωστό κάνετε? Σχεδόν τα πάντα. Το φαγητό που σερβίρουν διατηρείται σε πολικές θερμοκρασίες. Δύο ώρες ηρωνεύεσαι και μου λες μαζί που πουλάς κατεψυγμένη σαβούρα, κατεψυγμένα κεφτεδάκια, κατεψυγμένο γάβρο. Το προσωπικό είναι εξειδικευμένο στο τραγούδι. Σφίριξα και λήξε, σε λιάζε. Ευχαριστώ πολύ. Θα καταφέρει ο σεφ μας να ανταπεξέλθει στην πρόκληση. Εφιάλτη στην κουζίνα.